πάρα πολύ νερό. Ποτάμι. Ποτάμι. Μέσα σε 10 λεπτά έγινε ότι έγινε χθες. Σηκώθηκε το κύμα 6-7 μέτρα και τα πήρε όλα. Άμα δείτε, καρέκλες και πάντα και τραπέζια. Αφού δεν πάθαμε εμείς τίποτα, όλα καλά. Τις πληγές της μετράει η Χαλκιδική. Στο Λιβροχιό ο δρόμος άνοιξε στη μέση. Τουλάχιστον 10 οχήματα παρασύρθηκαν από τα αρμητικά νερά και κατέληξαν στη θάλασσα. Ό,τι βλέπαμε στην τηλεόραση στην Ιταλία που κατέβαιναν ποτάμια τέτοια, μέσα σε μισή ώρα έγινε όλο το κακό. Όλα από ένα χαντάκι από εδώ πέρα που δεν τον μπαζώναν χρόνια τώρα, κατέβηκε όλο το νερό εδώ πέρα κάτω και έγινε και έβρεχε κιόλα. 10 ώρες συνέχεια. Βρισκόμαστε στο Λιβροχιό, λίγα μέτρα από τον ορμό Παναγιάς. Στο συγκεκριμένο σημείο που πατάμε, εχθές είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη όλη η περιοχή. Και όπως βλέπετε πίσω μου, από τα ορμητικά νερά καταστράφηκε και ο δρόμος που οδηγεί προς την παραλία. Από τη μανία της φύσης δεν γλίτωσαν ούτε σπίτια, αλλά ούτε και ξενοδοχεία που πλημμύρισαν. Εδώ το νερό έξω στον πράβιο χώρο έχει φτάσει στο ύψος 1,5 μέτρο πάνω κάτω. Στα δωμάτια είναι κοντά στο 1-1,20. Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Έχουν καταστραφεί τα πάντα, ψυγεία, κουζινάκια, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Όπως βλέπετε εδώ είναι όλα πεταμένα κάτω, τραπέζια. Τα πήρε όλα. Τα αυτοκίνητα που βλέπετε εδώ πέρα, 1, 2, 3, 4 αυτοκίνητα, ήταν πίσω στο πάρκινγκ και το νερό τα παρέσυρε και τα έφερε όλα εδώ πέρα. Στην Νικήτη οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και παρέσυραν με τα ορμητικά νερά τους αυτοκίνητα στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο σημείο εδώ στην Νικήτη θυμίζει στην κυρολεξία βομβαρδισμένο τοπίο. Από τα ορμητικά νερά κατέβηκαν τόνοι λάσπης καθώς και φερτές ύλες, τις οποίες πίσω μου όπως βλέπετε προσπαθούν να απομακρύνουν τα μηχανήματα. Όσο πλησιάζουμε προς την παραλία της Νικήτης διαπιστώνουμε ότι έχει αλλοιωθεί το συγκεκριμένο σημείο της παραλίας, ενώ ένα αυτοκίνητο παραμένει βουτυγμένο μέσα στις λάσπες. Μεγάλο εύρος της περιοχής της Ιθονίας. Έχουμε καταστροφές από την Νικήτη που βρισκόμαστε τώρα, καθώς επίσης στον όρμο Παναγίας, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, ακτής Σαλονικιού, και προς τα Πυργάδια και υπάρχουν προβλήματα, στη μεταμόρφωση, καθώς επίσης όλα τα παραλιακά σημεία έχουν καταστροφές, οδικά δίκτυα έχουν κοπεί. Έχουμε μηχανήματα από χθες με εντολή του Περιφέρεια του κ. Τζικώστα, πάνω από 25 μηχανήματα αυτή τη στιγμή της Περιφέρειας επιχειρούν έτσι ώστε να καθαρίσουμε τα οδικά δίκτυα, να απομακρύνουμε όλες τις φερτές ύλες, καθώς επίσης και του Δήμου Σιθωνίας. Θα παραμείνουν εδώ μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα, γιατί υπάρχει και τουρισμός στην περιοχή αρκετός που πρέπει να κινηθεί. Βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί από την Νικήτη προς τη Σάρτη, όπου δημιουργήθηκε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο και αυτή τη στιγμή το σκαπτικό μηχάνημα μεταφέρει πέτρες για να μπορέσει να υπουλώσει τις πληγές του δρόμου. Λίγο παραπέρα όμως, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν μέχρι και σκάφη αναψυχής, όπως βλέπετε μπροστά μου. Έγινε ζημία μεγάλη. Όπως τα κοιτάζετε, άρχισε από τις 4 ώρα χθες μέχρι και όλη τη νύχτα έρνει νερό. Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε όλο αυτό. Αλλά δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά. Πάρα πολύ νερό. Πριν 2 χρόνια μας προειδοποίησε η φύση. Μας είχε κάνει ηπιότερο. Πέρσι έγινε επίσης η ίδια καταστροφή στην Τωρόνη. Φέτος ήταν η σειρά μας. Την εκτίμηση ότι το Σαββατοκύριακο η Σιθωνία θα έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Τζίτζιος και κάλεσε τον κόσμο να επισκεφθεί την περιοχή. Αμέσως προσπάθεια να ανοίξουμε τους δρόμους, τα μπαζωμένα ρέματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τις φερτές ύλες τις οποίες τα ανοίξαμε, να μπορέσουμε να δώσουμε καταστάσεις έτσι ομαλότητας στην κοινωνία μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή το μοναδικό πρόβλημα με το πρόβλημα του νερού το οποίο υπάρχει, το οποίο προσπαθούμε να βρούμε τις βλάβες,
Τώρα μιλούσα με τον υδρονομέα προηγουμένως και με τον ηλεκτρολόγο, γιατί πολλές γεωτρήσεις έχουν τα ηλεκτρολογικά, έχουν βραχεί και υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και να διαβεβαιώσω στον κόσμο, ότι αύριο θα υπέρθει η ομαλότητα. Ελπίζω όμως να μην έχουμε καμία ακραίο γεγονός πάλι και μας βρέξει σήμερα το βράδυ και μπούμε πάλι σε μια άλλη διαδικασία. Αύριο δηλαδή θα τελειώσουν όλα αυτά. Θα καθαρίσουμε και δεν θα υπάρχει κανένα από τις πρόβλημα στη λειτουργία της πόλης. Από το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα υπάρχουν όλοι οι δρόμοι καθαροί και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στις υποδομές του Δήμου και στη λειτουργία. Κίτη και ο Άγιος Νικόλαος θα λειτουργούν κανονικά και περιμένουμε τον κόσμο να τους υποδεχθούμε. Και επίσης να πούμε ότι ήδη τα συνεργεία καταγραφής των κατοικιών και των επιχειρήσεων είναι εδώ και καταγράφουν τις ζημιές των επιχειρήσεων και των κατοικιών για να πάρουν τις αποζημιώσεις τους από αυτό που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Στην ακτή Καλογριά, 4 επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από όχημα με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Ζημιές καταγράφηκαν και σε περιοχές της Κασάνδρας, όπως την Κασάνδρεια, τη Σίβηρη και τη Νέα Φώκια, όπου υπερχείλησαν χήμαροι. Στις περιοχές Κασάνδρα και Σιθωνία, η πυροσβεστική δέχτηκε 150 και 90 κλήσεις αντίστοιχα. Στην Κασάνδρα συγκροτήθηκαν 7 συνεργεία με 14 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και πραγματοποιήθηκαν 30 αντλήσεις υδάτων και μία μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο. Ενώ στη Σιθωνία συγκροτήθηκαν 14 συνεργεία με 36 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και πραγματοποιήθηκαν 40 αντλήσεις και 4 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.